Γεια σας φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του Mostly Unboxing. Σήμερα θα ανοίξουμε το Z-Box του Μαΐου. Άρχισε λιγάκι να έρθει, εντάξει εδώ μας γράφει πάνω 29, έφτασε το δικό μου ταχυδρομείο. Εγώ όμως το πήρα κατά τις 1, όχι από εδώ μεριά το γράφει, ναι. Εγώ το πήρα κατά τις 1 Ιουνίου, εντάξει τέλος Μαΐου ας πούμε ήρθε σχετικά καλά. Να μου ότι Z-Box είναι το αγγλικό συνδρομητικό κουτί που ανήκει στον όμιλο The Hat Group, που έχει μέσα το Magic Box, το Poppin' Box. Έρχεται κάπου στα 25 ευρώ, τελευταία έχει πέσει λίγο, εντάξει μια πέφτει μια ανεβαίνει, έχει τύχει να δούμε και πολύ καλά Z-Box και πολύ άσχημα όμως. Να πούμε ότι τώρα εδώ μας έλεγε ότι θα έχει μέσα ένα αντικείμενο από Jessica Jones, όπως θυμάμαι όπως το έλεγε στο προηγούμενο βιβλίο έτσι που είχε το Bird Street και αυτά που έλεγε η Jessica. Ελπίζω να μην είναι το ποπάκι της, γιατί το ποπάκι της το πήραμε τώρα από Θεσσαλονίκη. Μετά κάτι της DC, κάτι Gotham, κάτι τέτοια αντικείμενα επίσης θα έχει. Αυτά πάμε να πούμε κατευθείαν να το δούμε, ελαφρύτσικο φαίνεται. Πάμε να τα ανοίξουμε όμως. Θεματολογία του, αν θυμάμαι καλά, ήταν detectives ή κάτι τέτοιο. Ναι ρε φίλε, εντάξει δεν είναι το pop του, δεν είναι το pop της Jessica Jones, είναι κάτι πολύ πιο γαμάτο. Γιατί είναι το Q-Fig της. Ναι ρε φίλε, είναι το τρίτο Q-Fig που έχω στη συλλογή και τα τρία τα έχουμε από το Z-Box. Πάρα πολύ όμορφη. Εδώ το Q-Fig της Jessica Jones, πάρα πολύ ωραίο. Εντάξει, όπως φαίνεται στο Netflix μας το γράφει κιόλας εδώ, από την Quantum Mechanics είναι αυτά τα QFIG, πάρα πολύ ωραία φιγουράκια, έτσι πιο ολοκληρωμένα, με ένα πιο ωραίο σκηνικό, ας πούμε, να τώρα δεν έχει τη Jessica Jones να κλωτσάει το ένα κομμάτι τείχο, ας πούμε. Αυτό παίζει να είναι και σκηνή από τη δεύτερη σεζόν. Πάρα πολύ ωραία εκεί που γίνανε κάποια σκηνικά, λοιπόν, μπορούμε να το ανοίξουμε νομίζω να το δούμε. Εντάξει, εδώ δεν χρειάζεται να τα ανοίγουμε τόσο προσεκτικά, πάλι όμως χρησιμοποιώ την τεχνική που χρησιμοποιώ στα Funko Pop. Λοιπόν. Ωρε φίλοι, και αυτό το artwork από πίσω, α δεν βγαίνει, δεν όπως είναι στα pop που βγαίνει, αλλά πίσω φαίνεται πάρα πολύ ωραίο έτσι ένα artwork της Jessica Jones όπως μας την δείχνει και στο Netflix, πάρα πολύ όμορφο. Και η actual φιγούρα μας, ναι ρε φίλοι, πάρα πολύ όμορφη, είναι λίγο ιδιαίτερα, έχουν ιδιαίτερο πρόσωπο για τα Q-Fig. Κάπως έτσι, όλα έχουν αυτές τις κλασικές βάσεις. Πάρα πολύ ωραία, αλλά έχουν όλα έτσι ας πούμε ένα σκηνικό, είτε background, είτε κάτω κάτι. Αυτή τώρα εδώ έτσι πως έχει πάει αυτό το κομμάτι τείχου, φαίνεται και ένας σωλήνας και αυτή είναι σε δράση. Με την κλασική φορεσιά που φοράει Jessica Jones εδώ και δύο σεζόν και θα, τους φοράει, θα τα φοράει μάλλον αυτά τα ρούχα για πάρα πολύ ακόμα. Πάρα πολύ όμορφη. Γενικά είναι ωραία φιγουράκια, έτσι μεγαλούτσικα, εντάξει έχουν έτσι ένα αλφα σκηνικό ας πούμε, κάτω μας γράφει Jessica Jones, Q-Fig και τα σχετικά από την Quantum Mechanics. Πάρα πολύ ωραία φιγούρα όμως. Ναι, ωραία. Ένα αντικείμενο που σίγουρα θα θέλαμε. Τώρα έχω και τρία Q-Fig. Έχω αρχίσει να τα αγαπάω ιδιαίτερα και αυτά. Λίγο Air Plus το οποίο δεν μας χρειάζεται. Πάμε να δούμε την μπλούζα. Α, ο Batman φάνηκε από χιλιόμετρα. Πάρα πολύ ωραία. Και βλέπουμε εδώ. Τώρα δεν ξέρω αν αυτό είναι κάποιο variant από κόμικη γραφική νουβέλα. Αλλά φαίνεται πολύ κλασικό και πάρα πολύ ωραίο. Έχουμε τον Batman. Αυτό πρέπει να είναι ο Two-Face από εδώ μεριά. Πάρα πολύ ωραίο. Και τι μας γράφει. The Return of Two-Face. Α, παίζει, ναι, αυτό παίζει να είναι κάποιο variant από comic. 100 times more thrilling. Πάρα πολύ ωραίο γιατί βλέπω ότι είναι license μπλουζίτσα από ό,τι φαίνεται. Μας γράφει πάνω Justice League. Καλά, τώρα για ποιο λόγο να μας γράφει Justice League ενώ έχουμε Batman. Δεν ξέρω, και εδώ οι ετικέτες φαίνονται λίγο κομμένες. Λίγο περίεργο το όλο σκηνικό, αλλά δεν πειράζει. Φαίνεται μια πολύ ωραία μπλούζα και με καλούτσικη ποιότητα στάμπας. Και η πιο κλασική είναι Batman. Πάμε στο επόμενο αντικείμενο, ένα νόμισμα Hot Fuzz. Να και κάτι που δεν ξέρω. Μ' αρέσουν γενικά τα νομίσματα, αυτό δεν το ξέρω ιδιαίτερα τι είναι. Δεν ξέρω καν αν είναι σειρά ή ταινία αυτό. Κάτι μου θυμίζουν τώρα αυτοί οι δύο. Αλλά δεν μπορώ να θυμηθώ ακριβώς από πού, δεν έχω ασχοληθεί σίγουρα με αυτό. Αν αξίζει, γράψτε μου κάτω στα σχόλια. Αν αξίζει να κάτσω να το δω κι εγώ, γιατί όχι. Να ανοίξω όμως λίγο να δούμε το νόμισμά μας. Τι είχαμε πάλι το ασημένιο. Εδώ τα ασημένια του είναι 5.000 νομίζω και βγαίνουν και σε χρυσά, αλλά μόνο 1.000 κομμάτια. Πάρα πολύ ωραίο και το actual νόμισμά μας. Πάρα πολύ ωραίο. Και πίσω έχουμε αυτό το κλασικό κράνος που φοράνε. Όχι, πρέπει να έχει ειδική ονομασία αυτό, κορνέτο. Νομίζω, δεν είμαι σίγουρος. Never strike a short guy, a short cut before. Πάρα πολύ ωραίο. Και εδώ έχουμε αυτόν εδώ, έναν από τους δύο. Έναν εκ των δύο, δεν ξέρω ακριβώς ποιος είναι. Ένα πάρα πολύ ωραίο νόμισμα. Εδώ με αυτά, κορνέτο νομίζω τα λένε αυτά. Και δεν ξέρω όταν τα βλέπω αυτά, με θυμίζει Scotland Yard. Αυτό δεν ξέρω αν είναι στην Αγγλία ή στην Μπράντφορντ μας λέει και τέτοια. Δεν ξέρω ακριβώς αν αυτό είναι στην Αγγλία ή στην Αμερική. Αλλά αν αξίζει, όπως είπα, γράψτε μου κάτω στα σχόλια να κάτσω να το δω. Γιατί όχι να ασχοληθώ. Αλλά μόλις έρθει χρόνος, γενικά έχουμε πολλά να ασχοληθούμε. Αλλά αυτό είναι ένα άλλο θεματάκι.
Λοιπόν, πάμε στο επόμενο. Α, το επόμενο είναι το Zbox Magazine. Αυτό το μήνα που λέγαμε ότι είναι Detectives. Αυτό είναι και το. Ω, πίσω τον άλλο μήνα έχουμε ωραίο. Τον άλλο μήνα είναι Fantasy and Fiction. Πάρα πολύ ωραίο. Και εδώ, σαν να φέρνει αυτόν, θα είναι το Hogwarts. Σαν να φέρνει λίγο σε Harry Potter ή Fantastic Beasts, μήπως. Αλλά το δούμε λίγο αργότερα. Και το τελευταίο αντικείμενο. Α, λίγα αντικείμενα αυτή τη φορά, αλλά ωραία. Το Q-Fig, ας πούμε, είναι πάρα πολύ ωραίο. Ένα κόμικ, ας πούμε, του Batman και μας λέει The Shadow Batman. Πάρα πολύ ωραίο. Ω, πίσω. Εντάξει, πίσω το διαφημιστικό. Πίσω φύλλο είναι πάρα πολύ ωραίο. Όλες εδώ, η Βαμπιρέλα, Red Sonja, Jungle Girl, τι λες τώρα. Πάρα πολύ όμορφες αυτές και τις 5 να τις είχαμε κάπου είναι πάρα πολύ όμορφες. Η Βαμπιρέλα νομίζω υπάρχει και εδώ, την έχω δει και εδώ και τη Red Sonja κάπου την έχει πάρει το μάτι με εδώ πέρα. Λοιπόν, το κομιξάκι μας μέσα το οποίο είναι ένα κόμιξ της Δυσίας, δούμε λίγο τι παίζει. Έχουμε εδώ έναν τύπο έτσι, ωραία φίλε, έχει και ωραία πράγματα, αυτό τι είναι. Μπαρμπαρέλα, αυτό φαίνεται ενδιαφέρον. Ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Αλλά στο actual κομιξάκι μας με τον Batman, έτσι να βλέπουμε εδώ τον Batman. Αλλά είναι σαν τον Batman, δεν ξέρω αν είναι κάτι συγκεκριμένο αυτό. Δεν έχω ασχοληθεί ιδιαίτερα με τα κόμικ της DC. Α, φαίνεται ένα ωραίο κομιξάκι και είναι ο πρώτος τόμος. Δηλαδή, αν το διαβάσεις αυτό και σου αρέσει, μπορείς να ασχοληθείς και με τα υπόλοιπα. Και αυτό πρέπει να είναι variant edition. Πάρα πολύ ωραίο. Φαίνεται εδώ και ο Robin και τα σχετικά. Εντάξει, ο Batman δέρνεται λίγο με τον Robin, δεν ξέρω γιατί. Και εδώ μας γράφει 3,99 δολάρια. Λοιπόν, αυτά τα αντικείμενα του κουτιού. Ας δούμε λίγο τι έχει μέσα και το περιοδικάκι μας, το Zbox Magazine που κάνει μόνο 5 λίρες. Ξεκινάμε εδώ με τα παλικάρια από το Hot Fuzz και έχουμε και τη Jessica Jones. Σαν χαρακτήρας, μου αρέσει πολύ η Jessica Jones. Στη σειρά, όπως την δείχνουν, με φαίνεται λίγο βαρετή η σειρά. Αλλά εντάξει. Πάρα πολύ όμορφη. Ξανά Jessica Jones. Και εδώ κάποιες φωτογραφίες από άλλους Zboxers, ας πούμε. Κάποια γεγονότα, κάποια facts και τα σχετικά για την Jessica Jones. Μετά από πίσω έχουμε για το Hot Fuzz. Hot Fuzz, Fuzz, όχι, ειδικά Fuzz είναι, δεν νομίζω να είναι Fuzz. Ναι, 5 πράγματα που πιθανώς δεν θα ήξερες. Εγώ δεν ξέρω πολλά παραπάνω, λόγω ότι δεν έχω ασχοληθεί. Συνεχίζουμε. Α, New Geek Clothing, αυτή και είναι ωραία μπλούζα. Αλλά το έχει προς το ασημένιο το Infinity Gauntlet. Γιατί έτσι, παιδιά, κανονικά είναι προς το χρυσό, κίτρινο, ας πούμε, όπως ήταν πιο παλιά το κλασικό. Ναι, ναι, και εδώ έχουμε. Α, The Shadow Batman. Εδώ πρέπει να είναι το κανονικό του κόμικ, και αυτό να είναι το variant. Πάρα πολύ ωραίο αυτό που σας λέω με τα χρυσά νομίσματα. Zbox Exclusive License Batman T-shirt. Ναι, είναι Zbox Exclusive όπως μας το γράφει εδώ το T-shirt. Movie Cups Edition. Έχουμε εδώ έναν Robocop. Ωραίος ο Robocop, μικρός τον έλεγα πάρα πολύ. Το καινούργιο το Robocop που βγήκε ήταν λίγο μέτριο, δεν μ' άρεσε ιδιαίτερα. Ού, έχουμε αναμέτρηση εδώ, Jessica Jones με τα άλλα παλικάρια από το Hot Fuzz. Εδώ έχουμε Agility, εντάξει σε όλα νικάει η Jessica Jones, εννοείται δεν έχει μόνο το κορνέτο, ναι αυτό που λέγαμε ότι μάλλον το κορνέτο είναι αυτό πάνω που φορά, λογικά. Εντάξει, κορνέτο δεν φοράει σίγουρα η Jessica Jones, όλα τα υπόλοιπα όμως είναι πολύ πιο πάνω. Σε agility, power, cunning, sass, εκτός από κορνέτο. Άζω, μου άρεσε. Λοιπόν, έχουμε, α, έχουμε σταυρόλεξο. Ωραία, glue, crime, detective και τα σχετικά. Ένα σταυρόλεξάκι που μπορείς να βρεις σχετικές λέξεις με τη θεματολογία αυτού του μήνα. Πάρα πολύ ωραία. Who's look, who's laughing again. Joker, Joker και μπροστά Joker και πίσω λογικά έχει από τους πρώτους Joker μέχρι τον τελευταίο που ήταν ο Jared Leto. Που υποδίθηκε μάλλον ο Jared Leto το Joker. Η τελευταία εμφάνιση ως Joker είναι αυτή. Και εδώ μας έχει γενικά διάφορους Batman από ό,τι βλέπω. Batman Animated Series και τα σχετικά. Λογικά που συναντήσαμε τον Joker. Και έχουμε εδώ. Α, και το τελευταίο. Εντάξει, μας έχει το VIP Club. Όσοι είναι συνδρομητές στο Zbox έχουν αυτό το VIP Club που έχουν κάποιες εκπτώσεις και τα σχετικά. Λοιπόν, τα πραγματάκια τώρα, εδώ το κομιξάκι μας γράφει 4 δολάρια. Τα νομίσματα κάπου στις 12 λίρες τα χρεώνανε στο site τους, γιατί πήρα εγώ ένα νόμισμα του Jurassic Park από το κουτί που είχα χάσει. Τα Q-Fig πάρα πολύ ωραία στην Ελλάδα ήρθανε κάπου στο 20, άντε 2 πάνω, 2 κάτω, μπορεί να βρεις 25, μπορεί να βρεις και 15, 15 λίγο μου φαίνεται, γενικά έστω λίγο πιο ακριβό, περίπου εκεί και την μέρα τιμή τους. Και το μπλουζάκι, όσο αλλάζει σας μπλουζάκι, μπορούμε να το πούμε και κάνα 15, νομίζω αυτή τη φορά. Ένα πάρα πολύ ωραίο μπλουζάκι, αν και DC. Γενικά έπεσε λίγο DC, αλλά είχαμε και ένα γαμάτο αντικείμενο της Marvel.
Αυτά, παιδάκια μου, δείτε και στο βίντεο, γράψτε κάτω στα σχόλια πώς σας φάνηκε το κουτί. Εμένα μου άρεσε αρκετά και το κιούφι ειδικά που είχε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρακολούθηση. Αν σας άρεσε το βίντεο και θέλετε να δείτε και άλλα γαμάτα και gaming βίντεο, κυρίως unboxing, συνομιλητικά κουτιά, Funko Pop, πιο premium φιγούρες και αγαλματίδια και πολλά άλλα κυρίως που έρχονται, κάντε ένα subscribe στο κανάλι. Μέχρι την επόμενη φορά, καλή συνέχεια από μένα.